Ένα μεγάλο μπράβο στους παίχτες μου που σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τέτοιο αντίπαλο κατόρθωσαν να πάρουμε αυτόν τον βαθμό ο οποίος είναι πολύτιμος για τη συνέχεια. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Εμείς κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι και έχουμε πολύ δρόμο να προχωρήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Αν το είδατε εσείς, εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Τις αποφάσεις παίρνουν διαιτητές. Εγώ δεν έκρινα το διαιτητή. Αν η αποβολή έκρινε το αποτέλεσμα, η γνώμη σας είναι αυτή. Η δικιά μου δεν είναι αυτή. Ότι τα αποτέλεσματα τα παίρνουν οι παίχτες. Οι παίχτες παίξαν όπως έπρεπε να παίξουν και οι μεν και οι δε. Παίξαν όπως έπρεπε να παίξουν. Ένα δυνατό παιχνίδι και εκατέρωθεν ευκαιρίες. Και το αποτέλεσμα ήρθε όπως ήρθε. Η αρχή μου είναι ότι τίποτα δεν είναι στην τύχη. Ό,τι είναι να πάρεις, το δικαιούσε το παίρνεις. Και η δικιά μου ομάδα δικαιούνταν να πάρει και μπορούσε να πάρει και κάτι παραπάνω. Εσείς θα μου πείτε ποιες ευκαιρίες. Δεν καταλάβατε καλά. Ίσως ήσαν σε άλλο γήπεδο. Ναι, ναι. Ναι. Φωνάζατε για τη διαιτησία και σήμερα λέτε ότι η διαιτησία δεν ήταν αυτή που αλλιώς... Άκου, θα σου πω. Ένα πράγμα θα σου πω. Όταν ήταν 11-11, την ευκαιρία την είχαμε εμείς. Δύο ευκαιρίες. Η νίκη καμία. Η νίκη καμία. Είχατε μία και είχαμε 10. Ακούσατε. Είσαι δημοσιογράφος ή δεν. Τι φοβάται, οπαδός είσαι. Με ρωτάς κάτι. Σου λέω, όταν ήταν 11-11, η μοναδική ομάδα που είχε ευκαιρία ήμασταν εμείς. Επικίνδυνοι ήμασταν εμείς. Το λέτε αυτό εσείς. Yeah, ναι. Βέβαια σε άλλο γήπεδο. Εντάξει. Αφού δώσω 1000 μπράβο στους παίχτες μου και άλλες 10.000 μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, τους φιλάθλους, τον πρόεδρο και όλους όσους είναι κοντά μας, τουλάχιστον το διάστημα που είμαι εγώ, δηλώνω ότι σήμερα παρετούμε. Ευχαριστώ. Κύριε Μανολά, μισό λεπτάκι, μια ερώτηση θα σας κάνουμε, μια ερώτηση. Ο λόγος έχει να κάνει με την αξιοσυστία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σαφώς. Και ότι ακόμη καθορίζονται... Κύριε Μανολά... Όπως είπε λοιπόν ο κύριος Πίτης... Συγχαρητήρια στην ομάδα μου που πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα από μια δύσκολη έδρα και εύχομαι στη νίκη να πάει εκεί που της αξίζει. Ευχαριστώ. Αυτό το κρίνει ο διαιτητής. Δεν μπορώ να... Δεν είδα. Δεν είδα πολύ καλά. Να σας πω ναι, να σας πω όχι. Να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Καταβάλαμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αγωνιστικά δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Απλώς παίζω μπάλα από το 99. Είμαι επαγγελματίας από το 99. Αυτό το πράγμα που έγινε σήμερα, νομίζω ότι είδε όλη η Ελλάδα. Πρώτη φορά μου συμβαίνει εμένα. Τι να πω, νομίζω ότι είναι κρίμα. Εμείς είμαστε στα τελειώματα, 2-3 ποδοσφαιριστές. Είναι κρίμα για τα πιο νέα παιδιά που ξεκινάνε τώρα. Αντί να κάνουμε βήματα μπροστά στο ποδόσφαιρο, κάνουμε πολλά βήματα πίσω και κοιτάμε να δούμε τι φταίει και δεν έχουμε ποδόσφαιρο, δεν έχουμε μπάσκετ, δεν έχουμε αθλητισμό. Νομίζω ότι όσοι ήταν στο γήπεδο σήμερα και όσοι το είδαν από την τηλεόραση έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εγώ νομίζω ότι σαν αρχηγός, πρωτού ξεκινήσει το παιχνίδι, ο διαιτητής τα έβαλε μαζί μας μέσα από τη φυσούνα. Είχε πρόβλημα με τι φανελάκι φορούσαμε και μέσα από τη στολή και με τις κάλτσες, με όλα. Εμείς έχουμε αποδείξει μέσα στο γήπεδο ποιοι είμαστε. Όλα τα παιχνίδια θα τα παλεύουμε.
Τι να πω, νομίζω ότι ίσως μας φοβούνται. Βλέπουν ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ο μοναδικός τρόπος για να μας αντιμετωπίσουν είναι αυτός. Και σας λέω και πάλι, δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ για τη Διετησία, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Αλλά έφτασα κι εγώ, βγήκα από τα ρούχα μου. Όπως είπα και πριν, θα πολεμήσουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχουμε πολύ καλή ομάδα και θα τα δώσουμε όλα μέχρι το τέλος. Καταρχήν, επειδή δεν μπόρεσε να μιλήσει ο προπονητής μας επειδή ήταν πολύ εκνευρισμένος, θέλω να μιλήσω εγώ, γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να ακυρωθεί η προσπάθεια αυτή που έγινε σήμερα. Εμείς, σαν τεχνικό τμήμα, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την προσπάθεια της ομάδας μας και ζητήσαμε από τα παιδιά μέσα στα αποδυτήρια να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο και είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα πετύχουμε το στόχο μας. Εμείς σαν προπονητές αυτή τη στιγμή που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και τίποτα άλλο, ούτε με τους διαιτητές ούτε οτιδήποτε, μένουμε ευχαριστημένοι όταν η ομάδα μας μέσα καταθέτει την ψυχή, το σώμα και σε όλα τα κομμάτια αφήνει τον κόσμο ικανοποιημένο. Επειδή ο κόσμος χειροκρότησε την νίκη και επειδή έχουμε καταλάβει σε αυτούς τους τρεις μήνες τι σημαίνει νίκη για τον κόσμο, θέλω να δώσω ένα μήνυμα ότι η ομάδα εκείνη που πριν 46 χρόνια ήταν στην Αλφα Εθνική, όσοι ζούνε θα την ξαναδούνε και όσοι δεν ζούνε και είναι στον ουρανό, όπως κάποιοι ποδοσφαιριστές που αφήσανε μεγάλη ιστορία σε αυτήν την ομάδα, χαμογελάνε από εκεί που μας βλέπουν και μας κλείνουν το μάτι. Να πω επίσης ότι ο πρόεδρος μας δεν θα αφήσει αυτήν την ομάδα όπως δήλωσε, ούτε θα την καταστρέψει. Και ως ένα καινούριος Παντελής Μαγουλάς θα κάνει αυτό που πρέπει για αυτή την ομάδα. Αυτή η ομάδα έχει γερό μέταλλο, δεν πρόκειται να πάει πουθενά και τον κόσμο αυτόν που είδατε σήμερα θα τον αυξήσει. Με τη δουλειά αυτή που κάνουμε, όλοι μαζί, προπονητής, τεχνικό team, παίχτες, κοιτάμε τον επόμενο αγώνα. Τίποτα άλλο. Αυτά μόνο. Ευχαριστώ. Βεβαίως, ναι, ναι, βεβαίως. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει στη ζωή του να κερδίζει. Το DNA του είναι γεννημένο νικητή. Αυτό το DNA νομίζω έχει περάσει και στους παίχτες. Γι' αυτό είδατε αυτή την υπερπροσπάθεια. Τώρα πολλές φορές οι προπονητές δυστυχώς, γιατί είναι επαγγελματίες και θέλουμε να βγάλουμε το ψωμί μας, κάνουμε δηλώσεις τύπου ότι δικαιούταν η άλλη ομάδα το αποτέλεσμα. Επειδή το μάτς ήταν τηλεοπτικό, δεν θέλουμε να σχολιάσουμε τίποτα επ' αυτού. Όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα βλέπει, βγάζει τα συμπεράσματά της, τι ποδόσφαιρο παίζει μία ομάδα, τι ποδόσφαιρο παίζει άλλη, αν αυτό είναι ελκυστικό το προϊόν, αν θέλει να ξαναπάει για να πληρώσει. Οι πρόεδροι, αν θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους για αυτό το ποδόσφαιρο που βλέπουν και ούτω καθεξής.